Πάμε να δούμε λοιπόν τι επιθετικέ καταστάσει ε, δημιουργεί η Μπάμπερκ στο παιχνίδι τη. Εδώ έχουμε ένα κεντρικό pick and pop. Μια κίνηση που αρέσει στου ψηλού τη Μπάμπερκ σχεδόν σε όλου, καθώ είναι καλή δημιουργή και όπω θα δείτε εδώ πέρα, ανοίγουν τι αποστάσει τη άμυνα και ευνοούν την καλή κυκλοφορία τη μπάλα. Εδώ έχουμε ένα play το οποίο ο Ολυμπιακό λογικά θα ξέρει πώ να αμυνθεί, διότι το ίδιο παίζει χρόνια για το Σπανούλι καταλήγει σε κεντρικό pick and roll. Μεγάλο μέρος των επιθέσεων ε, είναι τα screen μακριά από την μπάλα, κυρίως για τον Strelnix. Εδώ βλέπετε το συγκεκριμένο play, το οποίο έχουμε δύο down screen, αλλά σχεδόν πάντα επιλέγει την πλευρά του Strelnix. Εδώ βλέπετε πόσο ψηλός δημιούργησε την έξτρα πάσα στη ρακέτα. Και πάλι το ίδιο play και πάλι πάσα στο Strelnix, pick and pop, και το σουτάκι που αρέσει στους ψηλούς από την ενδιάμεση απόσταση. Εδώ έχουμε βοήθεια από την δυνατή πλευρά και τρίποντα στο One Maker. Εδώ και πάλι βέβαια διαφορετικό σύστημα αλλά ίδια κατάσταση τα screen για τον Strelnix. Η άμυνα επιλέγει πάλι τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιση με τη βοήθεια από τον Άσο. Και πάμε σε καταστάσεις όπου στο, μετά το κεντρικό πικ ο ψηλό κάνει διαγώνιο pop ώστε να πάρει το σουτ από το υψος των βολών. Είναι δύσκολο να το αμυνθεί αυτό. Μια κίνηση, μόνη ουσιαστικά κίνηση που έχουν για ποστάρισμα, κυρίως του μέλη. Βέβαια, στη συγκεκριμένη φάση δεν δίνουν την μπάλα στο post αλλά βγάζουν ελεύθερο σουτ για το τριάρι. και μπορεί να έχουν πολλού δημιουργού στην πεντάδα του, αλλά οι πολλέ πάσει, οι υπερβολικέ πάσει, πολλέ φορέ είναι λάθο καθώ χάνεται το timing τη εκτέλεση. Όπω θα δείτε και η συγκεκριμένη εδώ επίθεση.